Κώστας Καραφώτης εδώ μαζί μας. Καρδιά μου άστατη εγώ ζήτησα. Χαίρετε. Δεν πειράζει. Καλώς ήρθες. Καλά, καλά, πολύ καλά. Έλα να τα πούμε στον καναπέ. Πόσο καιρό έχουμε να τα πούμε? Πάρα πολύ. Έχουμε να τα πούμε πάρα πολύ καιρό. Και να σε δω έτσι από κοντά, γιατί τελευταία φορά σε είχα δει στην Κύπρο. Στην Κύπρο, στη Λεμεσό νομίζω είχατε. Ναι, έτσι. Ναι, ναι. Τι κάνεις? Καλά, είμαι πάρα πολύ καλά. Πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Και ανανεωμένο σε βρίσκουμε. Είναι και πιο αδυνατισμένο, όχι ότι έχεις πολύ ποτέ πρόβλημα. Είναι το κλίμα της Θεσσαλονίκης, θέλω να σου πω, αυτό που ανανεώνει. Γι' αυτό. Μάλλον, γι' αυτό. Είσαι εδώ με τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Είμαστε στο Lido Live Club με τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Ξεκινήσαμε την προηγούμενη Παρασκευή. Πάμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε τρομερή χημεία μεταξύ μας. Και νομίζω ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πραγματικά αξίζει να έρθετε να το δείτε. Όλοι πρέπει να έρθουμε να το δούμε, γιατί είσαστε εξαιρετικοί και εσύ κάνεις ένα απίστευτο πρόγραμμα. Όταν σου δίνει τη ευκαιρία λοιπόν και εμφανίζεσαι σε μαγαζιά που εμφανίζεσαι πολύ συχνά, γιατί δεν έχεις μείνει ποτέ από δουλειά. Και κάνεις εξαιρετικό πρόβλημα. Εξαιρετικό πρόγραμμα. Και ξεσηκώνεις τα πλήθη. Για πες μου άλλα πράγματα, γιατί τώρα κυκλοφόρησε και το νέο σου τραγούδι. Κυκλοφόρησε πριν μια εβδομάδα το Καρδιά μου Άστατη, σε μουσική του Κυριάκου Παπαδόπουλου και στίχους του Γιώργου Τσοπάνη. Ένα αρκετά ξεσηκωτικό τραγούδι σε ήχους ποντιακής λύρας, μιας και ήρθαμε και βόρεια λίγο αυτή την περίοδο. Γενικότερα έχω ένα θέμα με την παράδοση, μου αρέσει πάρα πολύ. Αν και δεν είμαι πόντιος, είμαι Θεσσαλός, δεν κατάγομαι δηλαδή από... Δηλαδή θα μπορούσες να τραγουδήσεις και δημοτικά? Μπορώ να τραγουδήσω δημοτικά, αλλά νομίζω ότι μου αρέσουν πάρα πολύ. Μου αρέσουν πάρα πολύ και όποτε βρω ευκαιρία τα λέω και στο μαγαζί. Τα λέω και στο μαγαζί. Τώρα, στο Λίντο με τον Γιώργο η συνεργασία ξεκίνησε πριν από... Μάλλον η πρόταση έγινε πριν από 2-3 μήνες. Γνωριζόσασταν? Δεν γνωριζόμαστε με τον Γιώργο, αλλά δεν κάναμε πάρα πολύ παρέα. Τον εκτιμώ πάρα πολύ σαν συνθέτη, σαν καλλιτέχνη. Τώρα πια και σαν άνθρωπο, γιατί... Καταγωγή του από Κύπρο δεν είναι ο Γιώργος? Η καταγωγή του είναι από Κύπρο, ναι. Γράφει πάρα πολύ καλά. Τραγουδάει απίστευτα καλά επίσης και έχει πάρα πολύ γέλιο. Κάνουμε πολύ καλή παρέα. Και μου αρέσουν πάρα πολύ τα τραγούδια του βασικά. Πόσο φάνηκε σημαντικό. Η συμμετοχή του στο Just the Two of Us και που νίκησε βέβαια. Ήταν και ο νικητής. Τι πώς μου φάνηκε, την κούπα έφερε στη Θεσσαλονίκη από την Αθήνα από χθες. Είναι χαρούμενος γι' αυτό? Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χαρούμενος. Και ποιος δεν θα ήταν χαρούμενος να πάρει την πρωτιά σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Εσένα βέβαια σε απολαύσαμε στο Just the Two of Us. Με απολαύσατε για πολύ λίγο βέβαια. Ναι. Ήμουνα με την Ελένη Φιλίνη στο πρώτο Just the Two of Us. Απλά φύγαμε νωρίς. Έφυγα στο. Νομίζω τρίτο live ήταν. Απογοητεύτηκες που έφυγες στο τρίτο live? Όχι, απογοητεύτηκα. Ήθελες να μείνεις παραπάνω? Αλλά θα ήθελα να μείνω παραπάνω, αλλά πιστεύω ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι πολύ. Έτσι για σκοπό. Πολύ καλό, φιλανθρωπικό. Δεν κρίνομαι εγώ ουσιαστικά. Κρίνεται ο. Στη δικιά μου περίπτωση κρινόταν η Ελένη. Στην περίπτωση του Γιώργου κρινόταν η Μυριέλα. Δεν απαγοητεύτηκες όμως? Όχι, που όχι. Παρόλα τα αυτά το τι... Απλά για το... επειδή είχε πάρα πολύ... πώς να σου το πω, είναι πολύ ωραίο όλο αυτό με όλα τα παιδιά να είσαι στο πλάτο. Πέρασε καλά εκείνη την περίοδο? Πέρασα πάρα πολύ καλά, ναι. Υπήρχε έτσι χημεία μεταξύ σας, είτε με την Ελένη Φιλίνη που ήσασταν και μαζί, είτε ακόμα και με τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους? Υπήρχε χημεία με όλα τα παιδιά, γιατί γνωριζόμασταν όλοι μεταξύ μας. Δηλαδή, λίγα ήταν τα παιδιά που δεν γνωριζόμασταν μεταξύ μας και δεν είχαμε συναντηθεί ποτέ. Θα ήθελες να συμμετέχεις? Για φιλανθρωπικό σκοπό σε τέτοιο show, ναι. Ούτως ή άλλως ξέρουμε ότι έχεις μια φιλανθρωπική δράση για το άλμα ζωής. Αυτό πάλι πώς προέκυψε? Αυτό προέκυψε από το φίλο μου τον Ιορδάνη τον Παύλου. Είναι από Θεσσαλονίκη, είναι πολύ καλός συνθέτης. Έχει γράψει τρομερά τραγούδια και μου έχει δώσει και εμένα προσωπικά τρομερά τραγούδια σε προηγούμενους μου δίσκους. Και μου έκανε ένα τηλέφωνο κάποια στιγμή. Μου είπε ότι θα γράψει τον ύμνο, ουσιαστικά το σήμα κατά δεθέν για το άλμα ζωής Θεσσαλονίκης. Και μου είπε ότι θέλω να πεις εσύ το τραγούδι. Και του λέω με μεγάλη μου χαρά, με μεγάλη μου τιμή. Οπότε υπεύθυνος για αυτή την υπέροχη πράξη που έχω κάνει στη ζωή μου, ας το πούμε, είναι ο Ιορδάνης και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις γενικώς έτσι την επιθυμία να γίνεις κι εσύ μπαμπάς? Να γίνω μπαμπάς? Δεν ξέρω, δεν μου έχει...
Μου λείπει το, ξέρεις, λίγο η οικογένεια, αλλά δεν είμαι ακόμη, νομίζω δεν είμαι ακόμη έτοιμος. Έχεις αδέρφια, Κώστα? Έχω μια αδερφή, ναι. Μικρότερη, Γρηγορία, μικρότερη 1,5 χρόνο. Από τα Τρίκαλα η καταγωγή. Από τα Τρίκαλα, βέβαια. Μένουν εκεί οι γονείς σου? Οι γονείς μένουν εκεί. Και η αδερφή σου? Η αδερφή μου έχει έρθει στην Αθήνα πριν από μένα, πριν το 2004. Γιατί είναι στην αεροπορία. Α, είναι στην αεροπορία. Mm. Mm. Και είναι πριν από μένα στην Αθήνα. Εσύ έχεις τελειώσει και ιατρική. Εγώ τελείωσα ιατρική 14 δηλαδή. Νοεμβρίου, όχι, του 2003. Ναι. Δεν ήμουν φλόρος, γιατί θέλω να σου πω. Όχι ότι είναι κακό να είσαι φλόρος όταν πρόκειται να γίνεις πολύ καλός γιατρός, θέλω να σου πω. Κοιτάξτε, το λέω και εγώ για τον εαυτό μου, γιατί και εγώ ήμουν λίγο πολύ. Ναι, όταν πρόκειται για τέτοιο επάγγελμα, παύλα λειτουργήμα, όσο πιο φλόρος είσαι, τόσο καλύτερα είναι, να ξέρεις. Για αυτόν που θα έρθει σε σένα, που θα είναι ασθενής. Αλλά εγώ από τα χρόνια των σπουδών μου ξεκίνησα να τραγουδάω σε ρεμπετάδικα, στη Σόφια, σε κάποια μαγαζιά εκεί. Τελείωσα και αφού τελείωσα και πήρα το πτυχίο. Το πήρες το πτυχίο? Ναι, ναι, ναι. Το Νοέμβριο του 2003. Και μετά και γιατί δεν ήθελες να συνεχίσεις? Γοήτευσε περισσότερο και σε μάγεψε η μουσική. Με τη μουσική ασχολούμαι από τα 9. Αλλά... Από τα 9 πώς? Πιάνο. Μπουζούκι. Και μετά πιάνω. Και μετά πιάνω. Ανάποδα πήγε εσύ. Ναι, όχι, ναι. Πιάνω. Ναι, πρώτα ναι, μπουζούκι. Εγώ και πήγα μετά μπουζούκι πιάνω. Πρώτα και μετά πιάνω, σολφές θεωρία. Ναι, πήγα ανάποδα. Αλλά ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Όλες οι χρονιές ουσιαστικά των σπουδών μου, γιατί συνδυάσα και την ιατρική, όσο γινόταν δηλαδή, με το τραγούδι. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Απλά όταν ήρθε η ώρα να πάρω μια απόφαση, έπρεπε να γίνει το ένα από τα δύο. Για τη συμμετοχή σου, βέβαια, στο Fame. Όταν συμμετείχες, είπες ότι δεν ήταν και τόσο καλή. Για ποιο λόγο? Τι έχω πει, ότι δεν ήταν καλή? Ναι, ότι δεν πέρασε και τέλεια, ας πούμε. Ναι, είπα ότι δεν ήταν καλά από την άποψη ότι δεν είχα ξαναμείνει έγκλειστος 3,5 μήνες. Αυτό σου κακοφάνησε. Χωρί... Βέβαια, αυτό, τι άλλο. Θα μου πεις, ναι. Πώς την πήρες την απόφαση τότε και ήξερες ότι θα κλειστείτε μέσα? Ναι, δεν φαντάστηκα ότι τόσο πολύ θα... Θα πάθω πώς να πω τέτοιο, θα πιεστώ τόσο πολύ, ναι. Και να ζήσω με ανθρώπους τους οποίους δεν ξέρω δεν καθόλου και τους βλέπω πρώτη φορά ο καθένας με τα, πώς να το πω, με τα προβλήματά του, με τις παραξενιές του. Ήταν πολύ δύσκολο να συμβιώσουμε εκεί μέσα. Διατήρησες καλές σχέσεις? Έχω διατηρήσει με όλα τα παιδιά καλές σχέσεις. Δηλαδή, όποτε βρεθούμε με τα παιδιά, μιλάμε, θυμόμαστε δηλαδή εκείνη την περίοδο, έστω και αν και ήταν μικρή, δηλαδή ήταν 3,5 μήνες από τη ζωή μας, έχουμε να θυμόμαστε πάρα πολλά και ειδικά με τα παιδιά που συνεχίσαμε μετά και κάναμε κάποιες συναυλίες και στο εξωτερικό και σε όλη την Ελλάδα. Θα το ξανά έκανες αυτό? Να κλειστείς κάπου? Εμείς τώρα? Ναι. Για κάποιο λόγο. Αν υπήρχε κάποιος λόγος θα το έκανα πάλι, ναι. Θα το έκανες. Αν υπήρχε κάποιος λόγος, εγώ μέσω αυτού του παιχνιδιού έγινα γνωστός. Αν λοιπόν πάλι ξαναγυρίσουμε το χρόνο πίσω και πούμε ότι δεν σε ξέρει κανείς, δεν έχεις τραγούδια, δεν έχεις τίποτα, είναι ένας τρόπος να σε μάθει ο κόσμος. Θα ξαναπηγαίνω. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω ότι πολλοί καλλιτέχνες, ίσως και παλιά κοπή, παλιά γενιά, λένε ότι αυτά τα καινούργια τα talent shows δεν είναι ότι καλύτερο. Δηλαδή, ένας καλλιτέχνης δεν μπορεί να ξεκινάει από εκεί για να υπάρχει αυτή η πιο γρήγορη αναγνωρισιμότητα. Εσένα σε επηρέασε αυτό? Το ότι, όπως λες, έγινες γνωστός μέσα από αυτό, μέσα από το Fame. Σε επηρέασε θετικά? Σε επηρέασε θετικά, γιατί... Με επηρέασε θετικά το γεγονός ότι ήμουν αναγνωρίσιμος την επόμενη μέρα. Με επηρέασε... Ψυχολογικά? Θα σου πω, με επηρέασε πάρα πολύ αρνητικά ότι με ήξερε όλος ο κόσμος επειδή απλά με έβλεπε στην τηλεόραση και τίποτα άλλο. Δεν είχα τραγούδια. Δεν είχα δικό μου δίσκο, δεν είχα δικιά μου δισκογραφία, δεν είχα να αποθέσει μια συνεργασία. Κουράστηκες για να χτίσεις αυτό που έχεις χτίσει μέχρι τώρα? Νομίζω ότι κουράστηκα, ναι. Όχι κουράστηκα, δεν θέλω άλλο. Μόχθησα από την άποψη ότι γούσταρα για και να το έκανα. Για να αποδείξω ότι δεν είμαι αυτός που γνωρίσατε μόνο μέσα από την τηλεόραση, αλλά έχω και αυτό φωνή, είναι... διαθέτω νομίζω ότι... τραγούδια. Αυτό πιο πολύ, αυτό πιο πολύ, αλλά νομίζω ότι είναι λίγο επικίνδυνο όλο αυτό. Να βγεις σε μία νύχτα, να, σε ξέρει, να βγεις δηλαδή από το παιχνίδι, να σε ξέρουν παντού, αλλά να σε ξέρουν επειδή, ξέρω εγώ, κάθε Κυριακή ερμήνευες και από ένα τραγούδι ή μέσα στο σπίτι γελούσες ή κάνατε πλάκες ή σε ήξερε επειδή καθόσουν στον καναπέ κτλ. Αυτό νομίζω ότι εννοούν
οι μεγάλοι καταξιωμένοι τραγουδιστές. Βέβαια την επηρεάζει. Την επηρεάζει. Πού είναι ο ψυχολόγος μας να μας το αναλύσει λίγο η Νίκη, να μας το πει λίγο καλύτερα για να το καταλάβει ο κόσμος. Όχι, εγώ το έχω μέσα μου. Επηρεάζει αρνητικά τέλος πάντων, γιατί σε βλέπει ο κόσμος. Επηρεάζει αρνητικά, γιατί περιμένεις ότι επειδή σε ξέρει ο κόσμος και σε έχει αναγνωρίσει μέσα από την τηλεόραση, θα συνεχίσει να σε αναγνωρίζει για όλη τη ζωή. Και δεν είναι έτσι. Πολύ ωραία τα είπες. Τι τη θέλουμε την Νίκη Λεβαντοπούλου. Μια χαρά. Τι θέλουμε την Νίκη, πώς τη θέλουμε. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Είπες όμως ότι δεν ξέρεις αν θέλεις να γίνεις μπαμπάς. Ναι, αν... δεν ξέρω αν θέλω να γίνω μπαμπάς. Σαφώς και θέλω να γίνω μπαμπάς. Ναι. Εννοεί... Το έτερο νήμιση το έχεις βρει. Θα το έχω βρει το έτερο νήμιση. Όχι, δεν το έχω. Εγώ στο πάω σιγά σιγά, παιδί. Ναι, ναι. Ποια είναι τα ιδανικά στοιχεία που πρέπει να έχει, πρέπει να διαθέτει μια γυναίκα για να σε κερδίσει και να αποφασίσεις εσύ ότι ναι, αυτή λοιπόν η γυναίκα πρέπει να γίνει η μάνα των παιδιών. Αυτό θέλει χρόνο. Η γυναίκα που θα συνεχίσω εγώ τη ζωή μου. Νομίζω ότι αυτό της θέλει πάρα πολύ χρόνο. Για να δω πια αν η γυναίκα που είναι δίπλα μου. Όταν λες πολύ χρόνο. Θέλει χρόνο ενώ. Δηλαδή μετά από 8 χρόνια θα αποφασίσεις. Όχι, όχι. Τι αν τελικά. Είναι τέτοιοι ρυθμοί πια που δεν χρειάζεσαι 8 χρόνια για να αποφασίσεις. Όχι, κοίταξε. Φαντάζομαι ότι και εσύ έχεις φίλους γνωστούς, φίλες που μπορεί να διατηρούν ας πούμε ένα αρχιδεσμό και να λένε ότι ναι, είμαστε 8 χρόνια μαζί, δεν έχουμε πάρει ακόμα την απόφαση. 8, 10 χρόνια, 12 χρόνια είναι μαζί. Και δεν παίρνουν απόφαση να παντρευτούν, γιατί πιστεύουν ίσως στο μυαλό τους ότι ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα. Εσύ είσαι αυτής της απόψεως. Ότι ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα. Ναι. Δεν έχω παντρευτεί για να σου πω αν ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα. Αλλά ακούω... Φοβάσαι, μην το πάθεις. Ακούω ότι αν δεν κάνεις παιδί, είναι τα πράγματα είναι ίδια. Από πολλούς φίλους μου πρόσφατα. Ότι το παιδί είναι αυτό που αλλάζει πάρα πολύ την. Δεν μου απάντησες βέβαια στο πρώτο σκέλος και περιμένουν τηλεθεάτριες να ακούσουν από το στόμα σου. Ποια είναι τα ιδανικά λοιπόν μια γυναίκα. Τα ιδανικά στοιχεία. Πρώτη εμφάνιση, ας πούμε, παίζει ρόλο. Παίζει το ρόλο. Η εξωτερική εμφάνιση, ναι. Πάρα πολύ. Για μένα παίζει πάρα πολύ. Προτεραιότητα. Πολύ μεγάλο ρόλο. Δεν είναι θέμα προτεραιότητας. Είναι. Η εξωτερική εμφάνιση είναι το πρώτο. Πώς να σου το πω, σαν πρώτο σκαλοπάτι για να ξεκινάω να σκέφτομαι. Για να κεντρήσει, ας πούμε, για να κερδίσει το βλέμμα. Το βλέμμα. Ωραία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είναι το βλέμμα της, το πώς κινείται στον χώρο, το πώς συμπεριφέρεται και το πώς μιλάει. Ακούσατε. Τα πάω γρήγορα. Εντάξει. Πρώτα είναι. Πολύ ωραία τα είπες. Μια χαρά. Μια χαρά. Είσαι καλά εσύ αυτό το διάστημα. Εγώ μια χαρά είμαι, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ρωτάς. Για πες μας, για πες μας. Καλά είμαι, μια χαρά είμαι. Ωραία. Είμαι μόνος και είμαι καλά που λέμε. Α, είσαι μόνος. Ναι, αυτή την περίοδο αυτό μόνος. Θέλω να ακούσουν οι τηλεθεάτρες. Είσαι μόνος. Όταν ερωτεύεσαι πολύ, σκαλώνεις εκεί, είσαι εκεί. Δηλαδή, έχεις παροπίδες, οτοασπίδες, είσαι εκεί, μόνο εκεί. Όταν ερωτεύομαι, γίνομαι αυτοκαταστροφικός. Ναι. Ναι. Νομίζω ότι όταν ερωτεύομαι πάρα πολύ έντονα, δεν λειτουργεί καλά για μένα. Γιατί αυτό, βρε Κώστα. Δεν ξέρω. Ίσα-ίσα που θα έπρεπε να σε μαγεύει αυτό το πράγμα και έπρεπε... να έχεις τόσο μεγάλη διάθεση. Ναι. Δηλαδή, τι κάνεις. Δεν ξέρω, όλο αυτό εμένα με ρίχνει. Δεν ξέρω γιατί. Τι κάνεις και αυτοκαταστρέφεσαι. Δεν δίνεις βάση στη δουλειά σου, ας πούμε. Και σε πολλά άλλα. Δεν δίνεις βάση, αφοσιώνεις εκεί και ξεχνάς τα πάντα. Έχεις πληγωθεί στο παρελθόν γι' αυτό, το λες. Όχι, δεν έχει να κάνει. Πληγωνόμαστε. Καλά, συνεχώς. Συνεχώς. Μπορεί να πληγωνόμαστε, δεν ναι. έχει να κάνει αυτό. Αλλά. Δεν θα σου λέγω ότι αποφεύγω να ερωτεύομαι. Απλά έχω λίγο πιο χαμηλά την μπάλα είσαι τώρα. Είσαι πιο επιφυλακτικός. Μιας και μιλήσατε και για Μουντιάλ πριν και για το υπέροχο. Τον αγώνα χθες. Τον αγώνα χθες. Μία ώρα το βράδυ. Δεν τον είδα, όχι. Είδα τα πρώτα 30 λεπτά. Και μετά την κόκκινη κάρτα έφυγα. Αυτά είναι για ποτό. Τα δύσκολα. θέλω να θυμίσουμε όμως πού μπορούμε να σε απολαύσουμε και οι αγαπημένες τηλεθεάτριες που τόσο πολύ σε αγαπάνε λοιπόν και τηλεθεατές που θέλουν να ακούσουν για άλλη μια φορά που, είμαστε... που παρουσιάζεσαι, που είσαι. Είμαστε στο Lindo Live Clubbing μαζί με τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο κάθε Παρασκευή και Σάββατο στην περιοχή του αεροδρομίου. Και σας περιμένουμε όλους εκεί. Και εσάς εννοείται, έτσι. Πολύ ωραία. Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ελπίζω να πέρασες καλά, να μην σε δυσκόλεψα. Πέρασα πάρα πολύ καλά. Πολύ ωραία. Αυτά να λέμε. Δεν τον έχω πληρώσει, να ξέρετε.